Πρόσφατα, Ευρωπαίοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική έφτασε σε σημείο ρεκόρ τον Σεπτέμβριο. Το κενό σε αυτό το κρίσιμο προστατευτικό στρώμα της ατμόσφαιρας αυξήθηκε σε μέγεθος περισσότερο από 2,5 φορές μεγαλύτερο από τον Καναδά. Το πάχος του στρώματος του όζοντος της Γης υπόκειται σε φυσικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των εποχών. Ωστόσο, η μείωση που παρατηρήθηκε φέτος έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, που πιθανότατα οφείλεται στον συνδυασμό πολλών παραγόντων. Η στρατοσφαιρική στιβάδα του όζοντος, η οποία δημιουργείται μεταξύ 20 και 40 χιλιόμετρων πάνω από την επιφάνεια, αυξάνεται και υποχωρεί φυσικά πάνω από την Ανταρκτική, καθώς αλλάζουν οι εποχές. Οι ψυχρότερες θερμοκρασίες επιτρέπουν στα επίπεδα του όζοντος να μειώνονται τον χειμώνα και την αρχή της άνοιξης, γεγονός που οδηγεί στη χαμηλότερη έκταση του πάγου της Ανταρκτικής τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι τρύπες στο στρώμα του όζοντος δεν είναι κυριολεκτικά τρύπες χωρίς όζον. Το αέριο εξακολουθεί να υπάρχει σε αυτούς τους σχετικά κενούς χώρους, αλλά σε συγκεντρώσεις τόσο χαμηλές, ώστε τα επίπεδα του όζοντος να είναι σημαντικά κάτω από το φυσιολογικό. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από δορυφόρους, από την Copernicus Atmosphere Monitoring Service, αποκάλυψαν ασυνήθιστη συμπεριφορά στο στρώμα του όζοντος από τον περασμένο Αύγουστο. Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο που δημιουργείται όταν οι υπεριόδεις ακτίνες του ήλιου αντιδρούν με το οξυγόνο. Προσθέτει ένα επιπλέον άτομο οξυγόνου σε αυτήν τη ζωτική ένωση, για να τη μετατρέψει σε αέριο όζον υψηλής αλλαγής. Ένα παχύ στρώμα όζοντος, που βρίσκεται περισσότερο από 10 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, απορροφά τη μεγαλύτερη μερίδα της βλαβερής υπεριόδους ακτινοβολίας του ήλιου πριν φτάσει στο έδαφος. Αυτή η προστασία προσφέρει πολλά στους ανθρώπους, βοηθώντας τους να αποφύγουν επιπτώσεις στην υγεία, όπως ο καρκίνος του δέρματος και ο καταράκτης. Επίσης, βοηθά τα φυτά να αποφύγουν την ανάπτυξη θανατηφόρων ασθενειών.